Το ΕΠΑΜ, το Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο, διοργανώνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που δεν μένει μόνο στα τυπικά που πρέπει να ξέρουμε για τους πληστηριασμούς, αλλά βαθαίνει τη συζήτηση στην ηθική του διάσταση, όχι μόνο στην οικονομική, στην κοινωνική του διάσταση. Είναι τη Δευτέρα το απόγευμα στις 18:30 στο Επιμελητήριο Μαγνησίας. Καλωσορίζουμε τον κύριο Γιώργο Κουμπαρέλο. Είναι εκπρόσωπος τύπου του ΕΠΑΜ και περιβαλλοντολόγος, όπως το βλέπετε και κάτω από το όνομά του. Γεια σας, κύριε Κουμπαρέλο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολύζο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βασικά της εκδήλωσης. Ο πλήρης τίτλος είναι «Ένα μείζον κοινωνικό, οικονομικό και ηθικό ζήτημα για τους πληστηριασμούς». Ποιοι είναι οι εισηγητές σας? Οι εισηγητές μας είναι, οι βασικοί εισηγητές είναι τρεις. Είναι ο Βαγγέλης Βλασόπουλος, που είναι οικονομολόγος και ο οποίος θα εξηγήσει ουσιαστικά το οικονομικό πλαίσιο της υπόθεσης για το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Να έχουμε σήμερα 108 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια και αυτά να οδηγούν στους πληστηριασμούς των ακινήτων των Ελλήνων. Σπιτιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων κλπ. Το δεύτερο σκέλος είναι η κυρία Χαραλάμπους, η οποία ασχολείται με τους πληστηριασμούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει δώσει και σχετικές διαλέξεις. Είναι στη μάχημη δικηγορία και θα εξηγήσει στον κόσμο γιατί γίνονται, πώς γίνονται, με ποιο τρόπο μπορούν νομικά να αποτραπούν με βάση τα τρέχοντα δεδομένα. Και κυρίως να μάθουμε και το ηλεκτρονικό σύστημα, γιατί είναι και καινούργια η εφαρμογή και του. Και να μάθουμε και για το καινούργιο σύστημα, okay. Να μάθει ο κόσμος δηλαδή. Και βέβαια η κυρία Κέρι Μαυρομάτη, η οποία θα μιλήσει κυρίως για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για το ηθικό που αναφέρατε, δηλαδή για το αν και κατά πόσον πρόκειται απλά για ένα οικονομικό ζήτημα, που δεν πρόκειται βέβαια, αλλά για ένα βαθύτατα ηθικό ζήτημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο όρος ανθρώπινα δικαιώματα έχει ξεφτελιστεί από κάθε άποψη. Μάλιστα. Κανείς πλέον δεν αναφέρεται σε αυτά, παρά μονάχα αν τύχει να γίνει κάποια αναφορά από τρίτους για τρίτους, όχι για εμάς πάντως. Ενώ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η καταπάτηση των βασικών, των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο είναι καθημερινή. Ναι, βέβαια, έχετε ακούσει όσοι πρωταγωνιστείτε εννοώ στην ακύρωση των πληστηριασμών, των διαδικασιών, με το προηγούμενο σύστημα, γιατί τώρα θα μας εξηγήσετε κι εσείς πώς θα δράσετε από εδώ και πέρα, με τους ηλεκτρονικούς εννοώ, ότι έχετε εξυπηρετήσει και συμφέροντα, ότι πάτε για παράδειγμα εκεί που είναι ένας μεγαλοφυλέτης, που δεν είναι η περίπτωση του μεροκαματιάρη που είναι άνεργος 2 και 3 χρόνια και δεν εξυπηρετεί το δάνειό του και χάνει το σπιτάκι των 70 τετραγωνικών. Πάτε και με ασπίδα αυτών καλύπτεται και μεγαλοσυμφέροντα. Το έχετε ακούσει παντού στην χώρα να λέγεται το αυτό. Το έχουμε ακούσει, αλλά το έχετε κάνει, όχι το έχετε ακούσει όχι, μόνο. Όχι, ναι, θα σας πω. Το έχουμε ακούσει και έχει συμβεί, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Το ΕΠΑΜ από το 2012 που βγήκε, που ουσιαστικά ξεκίνησε την προσπάθεια αποτροπής των πληστηριασμών, είπε το στοιχειώδες και βασικότερο όλων, ότι η χώρα βρίσκεται υποκατοχή. Άρα εφαρμόζεται κατοχικό δίκαιο. Και άρα καμία περιουσία δεν πρέπει σε καθεστώς κατοχικού δικαίου να περάσει στα χέρια ξένων φαντ, είτε τραπεζών είτε οποιονδήποτε άλλων. Άρα το θέμα για μας, για το ΕΠΑΜ δηλαδή, είναι η κατοχή. Εμείς λέμε ναι τον αυτόν που είπατε, που περιγράψετε πολύ καλά, τον λαμόγιο, τον απατεώνα, αυτόν που έκλεψε, από ποιον τα έκλεψε? Από τον ελληνικό λαό. Έτσι δεν είναι? Να μην το πάρει ο ξένος, λέτε. Ακριβώς. Αν αυτή να τη στιγμή. Βγει στο σφυρί. Όχι βέβαια. Αυτό όμως μπορεί να το κάνει μόνο μια δημοκρατική κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόζει την νομοθεσία και το Σύνταγμα. Ναι, αλλά να πάρθουν τα λεφτά. Σαν να λέτε, δεν είναι δημοκρατική η σημερινή κυβέρνηση. Είναι προδοτική περίπου, την περιγράφετε χωρίς να λέτε σαφέστατο αυτή τη λέξη. Αυτό είναι σαφέστατο. Δεν γιατί το αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε και θα εφαρμόσει, όπως όλα δείχνουν, τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Ακριβώς, επειδή διαπίστωσε η κυβέρνηση ότι σιγά σιγά το κύμα κατά των πληστηριασμών των πολιτών μεγαλώνει, δεσμεύτηκε απέναντι στους δανειστές να εφαρμόσει μία μέθοδο στην οποία δεν θα μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει αυτή η κυβέρνηση. Μάλιστα. Οι πολίτες που έχουμε βγει στον δρόμο από το 2012,
Και δεν συζητάω μόνο για τους επαμύτες, μιλάω για όλο τον κόσμο που έχει βγει στον δρόμο από το 12. Καλά, είστε διάφορα συλλογικότητες έτσι κι αλλιώς στο κίνημα κατά τον πληστηριασμό. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή, δεν προσπάθησα είστε να καπηλευτεί. Είστε μια από τις συνιστώσεις τις βασικές όμως. Να καπηλευτεί αυτή τη διαδικασία, παρότι ήμασταν οι πρώτοι στα δικαστήρια, δεν προσπαθήσαμε ποτέ να καπηλευτούμε αυτή τη διαδικασία. Και λέμε και τώρα, είναι ανοιχτό σε όλους τους πολίτες και όλοι οι πολίτες οφείλουν να έρθουν να προστατέψουν το Σύνταγμα της χώρας. Κύριε Κουμπαρέλο, είστε έτοιμοι εσείς για τον ευνηδιασμό πρόωρων εκλογών? Οι εκλογές, κύριε Πολύζο, είναι ένα θέμα που φυσικά και είμαστε έτοιμοι. Πάντα είμαστε έτοιμοι. Οικονομικά δεν είμαστε έτοιμοι, γιατί είμαστε όλοι εθελοντές, το είπαμε. Έτσι, δεν έχουμε χρηματοδότες και όταν μας χτυπάνε την πόρτα δεν την ανοίγουμε, γιατί είμαστε όλοι εθελοντές. Για να το καταλάβω αυτό, έρχονται δηλαδή κάποιοι. Αν θέλετε, μας προσδιορίζετε για τους κάποιους. Δεν μπορώ και να λένε, θέλω τίποτα. Να σου δώσω 5 ευρώ, δεν έχει σημασία το ποσό. Ναι, υπήρξαν και τράπεζες που προτείναν αν θέλουμε να δανειοδοτηθούμε κλπ. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία δέσμευση, λειτουργούμε όλοι απολύτως εθελοντικά. Μισό λεπτό, είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά κάποιος που πιστεύει σε εσάς και έχει την άνεση να προσφέρει 5 ή 10 χιλιάδες. Απογορεύεται από τον καταστατικό να τα προσφέρει. Από τον καταστατικό. Άρα τι, έχετε κουπόνιο των 5 ευρώ του ενός? Κάπως έτσι, ναι, κάπως έτσι. Εθελοντικά, όποιος θέλει βοηθάει. Δηλαδή τα πάντα γίνονται με εθελοντική προσφορά. Κανένας από εμάς δεν τρέφει καμία διάθεση εξουσίας ή πολιτικής καριέρας ή οτιδήποτε. Είμαστε Έλληνες, πολίτες, δημοκράτες, πατριώτες που προσπαθούμε, προερχόμενοι από όλο το πολιτικό φάσμα από το παρελθόν μας, που προσπαθούμε απλά να ενώσουμε τον κόσμο για να ελευθερωθεί η χώρα. Ποια είναι οι δύο πιο ακραίες, ποιες είναι οι δύο πιο ακραίες διαφορές, δηλαδή έχετε και έναν κομμουνιστή και έχετε και έναν ακρεφνή δεξιό? Γιατί λέτε ότι προέρχεστε από όλο το και τα δύο τόξο, αυτά που είπατε, το δημοκρατικό φαντάζομαι. Και τα δύο αυτά που είπατε για να προσδιοριστούν θέλουν ανάλυση. Ναι. Δηλαδή, τι σημαίνει κομμουνιστής, αν εννοείται προερχόμενο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ναι. Αν εννοείται προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία, ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Να μίλησα για το δημοκρατικό. Γιατί τόξο. Δεν γίνεται face control με βάση τις πολιτικές πεπιθήσεις του κάθε ενός από το παρελθόν του, αλλά το αν αυτή τη στιγμή δέχεται αυτό που συμβαίνει στη χώρα, ότι το 2010 παραχωρήθηκε η εθνική κυριαρχία και βρισκόμαστε υπό κατοχή. Και άρα μπορούμε να παλέψουμε μαζί για τις στοιχειώδεις προτάσεις του ΕΠΑ. Μόνο σε αυτές χρειάζεται να συμφωνήσει κάποιος. Τις οποίες να τις πούμε έτσι με δύο λόγια για να για τον κόσμο πείτε περισσότερο. Για να επαναλάβουμε και τα της εκδηλώσεις. Βεβαίως. Ουσιαστικά είναι ένα, το οποίο περιέχει 5, είναι η άσκηση εθνικής κυριαρχίας. Πρέπει η χώρα δηλαδή να επανακτήσει το δικαίωμα άσκησης εθνικής κυριαρχίας, που σημαίνει δικό της νόμισμα, να φύγει από το ευρώ την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαγράψει τα χρέη της, τα εξωτερικά χρέη εννοώ, να τυπώσει δικό της νόμισμα, να τιμωρήσει τους ενόχους και να επανεκκινήσει την οικονομία με χρηματοδότηση. Γιατί αυτή τη στιγμή, σήμερα το πρωί άκουσα και μόνο που δεν τράκαρα γιατί οδηγούσα εκείνη τη στιγμή, είπε ο Υπουργός Οικονομικών ότι σε λίγο καιρό και δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε τα χρήματα από το πλεόνασμα, γιατί θα είναι πάρα πολλά, και δεν θα μπορούμε να κουμαντάρουμε και τους επενδυτές οι οποίοι, περιμένουν, τις οι οποίοι περιμένουν στην ουρά. Δηλαδή, εντάξει τώρα... Τώρα να σας πω, επιτρέπεται στον πολιτικό λόγο και υπερβολή, παρότι τον εμφανίζουν ως μετριοπαθή τον κύριο Τσακαλώτο. Κύριε Πολύζο, δεν λοιπόν, επιτρέπεται. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που πτώραν από τα σκουπίδια. Τώρα αστειευόμενο δηλαδή, το. Ναι, το καταλαβαίνω πώς το λέτε πολύ εσείς καλά. Και καλά κάνετε και το λέτε. Λοιπόν, αλλά... Δευτέρα 2 Οκτωβρίου στο Επιμελητήριο Μαγνησίας στις 6:30 το απόγευμα. Και καλά κάνουν και ξεκινούν νωρίς. Όχι γιατί νυχτώνει πια νωρίς, αλλά για να υπάρξει και χρόνος για συζήτηση. Αυτό είναι η προσδοκία των διοργανωτών. Το ζητούμενό τους είναι αυτό. Ομιλητές για τους πληστηριασμούς, είπαμε, η εκδήλωση. Βαγγέλης Βλασόπουλος, οικονομολόγος. Ευαγγελία Χαραλάμπους, δικηγόρος Παραριοπάγο. Κέρι Μαυρομάτη, διδάκτορας νομικής. Το πιάνουν από όλες τους τις διαστάσεις το ζήτημα. Και μπείτε κι εσείς στην κουβέντα και φυσικά, που θα γίνει μετά. Είναι το βασικό ζητούμενο οι άνθρωποι να έρθουν, όχι μόνο να ενημερωθούν, αλλά να καταθέσουν και τα ερωτήματά τους, ακόμα και τις προτάσεις τους, ακόμα και τις απόψεις τους. Γιατί αυτό σημαίνει δημοκρατία. Ευχαριστούμε θερμά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη δυνατότητα που μας δώσατε να προβάλλουμε την εκδήλωση. Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 6:30 στο Επιμελητήριο Μαγνησίας. Ευχαριστώ πολύ.